Καταστάσεις που δεν τιμούν το πολιτισμό μας στην καρδιά του Ηρακλείου, με δημότες και επισκέπτες να καταδικάζουν τις εικόνες ντροπής. Ανθρώπινα περιτώματα και έντονη δυσοσμία συνθέτουν την απαράδεκτη εικόνα πέριξ των δημοτικών τουαλετών στην πλατεία Κορνάρου. Έχουν ενημερωθεί ότι ο Βόσβος είναι γεμάτος, ασαδιαστεί, να καθαριστεί, είναι αιστεία μόλυσης. Σε τρία σημεία ήταν ακαθασίες. Ένα, δύο, τρία. Και αν τώρα κατεβείτε και κάτω, να δείτε το χειρότερο της εικόνας. Δεν μπορούν να βγουν τα λύματα από το υπόγειο στο βιολογικό και δεν βρίσκανε βατραχάκι. Η γυναίκα μας έκανε παράπονα το πρωί, γιατί έχει πάει στο Δήμο, έχει πάρει τηλέφωνο, από το ένα γραφείο στο άλλο την κοροϊδεύουνε, έχει γεμίσει ο βόθρος, δεν μπορεί να πλύνει τις τουαλέτες, να τις απολυμάνει, να κάνει ο κάθε πολίτης την ανάγκη του. Και είναι γιατί θα πλημμυρίσουν. Δεν μπορεί να βρει βατραχάκι πού, να μου το πούνε, εμένα πάω τους βρω εγώ. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, έρχονται ξένοι ανθρώποι και ρωτάνε εδώ πέρα, ρε παιδιά, τουαλέτα θέμε και δεν υπάρχει πουθενά. Τι είναι αυτό το πράγμα, τους στέλνουμε στα μαγαζιά. Δεν έχει προϋπολογισμό για ένα βατραχάκι, τι κάνει το βατραχάκι. Τι νομίζει, ένα κόσμο θέλει 200, θέλει 300, θέλει 400, πόσο κάνει, δεν κάνει παραπάνω. Όπως αναφέρει η εθελόντρια που λειτουργεί τις δημοτικές τουαλέτες, υπάρχει πρόβλημα με τον βόθρο. Με συνέπεια, οι δημοτικές τουαλέτες να είναι κλειστές για τους πολίτες από το περασμένο Νοέμβριο. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, τώρα που είστε στη νέα δημοτική αρχή, περιμένω εδώ. Αν μπορεί να βιαστεί ο βόθρος, θα περιμένω κάποιο τηλέφωνο σας. Θα είμαι εδώ να μπορέσω να καθαρίσω τη σκάλα και το χώρο όπως πρέπει, για να μην λέει ο κόσμος όλα αυτά που λέει και χάνεται η εικόνα της πόλης και η δική μου προσπάθεια. Γιατί έχω μάθει να είμαι σε καθαρό περιβάλλον και δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η εικόνα και δεν μου αρέσει παραπάνω με την παρέλαση που αντικρίσαν οι ξένοι και οι ντόπιοι αυτό το θέαμα. Διότι ήρθα και ήταν απελπιστική κατάσταση. Αν και η ίδια ενημέρωσε την προηγούμενη και την νυν δημοτική αρχή, δεν υπήρξε η οποιαδήποτε παρέμβαση, με συνέπεια να πληθαίνουν τα παράπονα καταστήματα αρχών για την έντονη δυσοσμία. Παρακαλώ, αν είναι εφικτό να βιαστεί ο βόθρος, εάν πλύνω τώρα, και είμαι εδώ να πλύνω τώρα για να βιαστεί ο βόθρος, να απολυμάνω, να καθαρίσω. Αν το κάνω από μόνη μου, θα βγουν τα λύματα στο πάτωμα και δεν νομίζω να είναι το ζητούμενο αυτό. Έχουν κλείσει και άλλοι καμπινέδες. Το μόνο θα έχει προτεραιότητα αυτό να ανοίξει. Επιτρέπεται, του λέω να είναι του Δήμου, να πίνει γερόντια ανθρώπου εκεί πέρα, να πίνουν καφέ. Και παίρνουν για φάρμακα, να ψάχνουν τουαλέτα στο ένα καφενείο στο άλλο. Λυπάμαι πολύ, γιατί το Ηράκλειο είναι μια ωραία πόλη και πρέπει να τη στηρίξουν η δημοτική αρχή οπωσδήποτε. Σε κάδο η εθελόντρια ενημερώνει τους πολίτες ότι οι δημοτικές τουαλέτες δεν λειτουργούν εξαιτίας προβλήματος στην αποχέτευση, με την ίδια να κάνει έκκληση στον Δήμαρχο Ηρακλείου προκειμένου να βρεθεί λύση όσο το δυνατόν συντομότερα.